Χαίρετε φίλοι. Χαίρετε ο θεατέ. Πώς έχετε σήμερα? Βγήκε η Ευγενία Μανολίδου μέσα σου σήμερα. Εγώ το δεν αλαβαίνω. Για χθες αυτό ακριβώς που είπε τώρα η Φρίντα, το είδα στην παράσταση που πήγα. Στο 1821 η επιθεώρηση. Έχει ολόκληρο νούμερο βασισμένο στην Ευγενία Μανολίδου ακριβώς και αυτό. Πώς έχετε σήμερα κτλ. By the way, καταπληκτική παράσταση. Ναι, πού είναι, πες μας. Κάνει περιοδία. Χθες πήγα στο Βράχον, είναι στο Παπάγου, κάνει περιοδία. Με ποιον πήγες εσύ χθες στο Βράχον? Μια φίλη μου. Ήθελα να πω, ναι, εγώ την Ευγενία Μανολίδου τα παρακολουθώ αυτά τα μαθήματα αρχαίων που κάνεις στο Instagram. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει έτσι και σας την έχω. Τρελαίνομαι, για βάλε λίγο να κάνουμε κι εμείς μετά να πούμε στα αρχαία μερικά πράγματα. Ναι. Πάρημη. Εδώ είμαι. Χαίρετε ο ακροατέ βέλτιστη. Χαίρετε ο θεατέ. Χαίρετε πάντες. Πώς έχετε σήμερα ταύτη τη θερμοτάτη ημέρα? Ο ήλιος φλέγει και κατατρίβει με. Ο ήλιος φλέγει. Ξαναβάλτε λίγο να τα γράψω, να κρατήσει σημειώσει, γιατί αύριο που θα πω τον καιρό θα σα δείξω. Έχω, θα σου τις δώσω. Μια άλλη μία, ρίχτω. Ο ήλιος φλέγει. Πάρημη. Εδώ είμαι. Χαίρετε ο ακροατέ βέλτιστη. Χαίρετε ο θεατέ. Χαίρετε πάντες. Πώς έχετε σήμερα ταύτη τη θερμοτάτη ημέρα? Ο ήλιος φλέγει και κατατρίβει με. Ο ήλιος φλέγει για μας τους φλέγει. Ναι. Αλλιώς θα λέγαμε ο ήλιος καίει. Το τελευταίο δεν το κατάλαβα. No. Γιατί στο αρχαίο κείμενο κάποτε στο σχολείο γράφαμε και κάτι 19 για νεφέλη μου, να τα θυμηθούμε και αυτά. Λοιπόν. Του 19 και 9 η Ελένη. Όχι. Πολιτήριο 18 και 7. Τιμιότατο και πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Για μην το τσιγκουνεύεστε. Δεν ήταν εύκολο το 18 και 7. Δεν πήρα τους δικούς σας. Βαθμούς εννοώ. Γιατί κάποιοι άλλοι μπορούν να πούνε και... Το διόρτασα, γάμπρο μου. Η Ευγενία Μανολίδου διατηρεί αυτή τη σχολή. Και παιδιά, είναι πολύ ωραία η μοίηση σε αυτόν τον κόσμο που... Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνει και τα παιδιά μπορούν έτσι να μάθουν και την αρχαία ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Και με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι. Και περνάνε και μέσα από τα social media. Μέσω Instagram, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι βεβαίως... Μέσω Instagram. Τι μέσω Instagram. Εγώ τα ανεβάζει ολόκληρα σε αυτήν. Α, ναι, και εγώ βλέπω. Είναι... Και εγώ, ναι, εκεί τα βλέπω, τα παρακολουθώ. Είναι πολύ ωραία. Και μπαίνω και στα live εγώ. Και διαπιστώνεις πόσο η αρχαία ελληνική γλώσσα. Τι ομοιότητα είναι... έχει με την τωρινή που και πόσο μιλούμε. Πλούσια είναι και εμείς πόσο πλούσια. Χρησιμοποιούμε πέντε λέξεις. Και πόσο θα έπρεπε να διδασκόταν περισσότερο. Πολύ θα θέλαμε την κυρία Μανολίδου εδώ στην παρέα μας ένα πρωινό να μας έρθει να μας μιλήσει για όλο αυτό το εγχείρημα, το εγχείρημα που κάνει. Είναι και νομίζω δύσκολο, είναι και αρκετά είναι χρόνια. Και όλο και περισσότερα παιδιά και γονείς εμπιστεύονται αυτή τη σχολή για να μάθουν στα παιδιά τους όλη αυτή την αρχαία ελληνική γλώσσα και να μας μάθει και εμάς βέβαια. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Αν μας ακούει και αν μας βλέπει, έχει ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλει να έρθει στην παρέα μας. Πολύ μ' άρεσε. Κάθε μέρα πρέπει να μας βάζετε κάτι τέτοιο.